Τα απλωτά φράγματα. Είναι αστεία, κυρία μου, τα απλωτά φράγματα. Εγώ θα σας πω το εξής. Είσαι Τούρκος και περιμένεις, πως το λένε εσύ, ή διακινητής. Τούρκος με ένα του λιμενικού. Και κάποια στιγμή πας, παρότι το φράγμα είναι 50 μέτρα μέσα από τα χωρικά σου υδάτα, πάει το πιάνει με μια τεσσαροκάλι, μια αγκέρα, το τραβάει, το σχίζει και λέει γιατί μπήκε μέσα στα δικά μου νερά. Ποιος θα αποφασίσει αν ήταν τα δικά του νερά ή τα δικά σου. Εγώ σας λέω είναι μέσα στα δικά μας νερά, 50 μέτρα μέσα. Είναι 50 μέτρα μέσα. Και έρχεται μια βάρκα με λαθρομετανάστες και φτάνει στο φράγμα και τρυπάει τη φουσκωτή βάρκα όπως τη φουσκωτή τρυπάνε και πιάνονται πάνω από το φράγμα. Θα πάνε να τους σώσεις ή δεν θα πάνε να τους σώσεις. Θα πάει, είσαι αναγκασμένος γιατί πάει σε άλλο, με άλλο δίκαιο. Άρα λοιπόν, ή θα σε προκαλέσει λοιπόν ο Τούρκος λέγοντας ότι το φράγμα είναι στα δικά του νερά και θα σου δημιουργήσει εμπλοκή, θα πάνε να τραβήσει και θα πρέπει να πάνε να πλακωθείς μαζί του με το λιμενικό. Έτσι. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Ποιο λιμενικό? Το λέω με αγάπη και με συμπάθεια. Όπως το έχω γράψει το 2014 σε ένα τεράστιο report που παρέδωσα και στον κύριο Αβραμόπουλο με την αποστρατεία μου. Το λιμενικό το δικό μας με τα φουσκωτά τα σκαφάκια και με ανθρώπους οι οποίοι σημεροβραδιάζονται αντιπαρέρχεται και πρέπει να αντιμετωπίσει την Τούρκη εκτοφυλακή που είναι ένας καινούριος στόλος. Ναι. Με σιδερένια καράβια 80 και 90 μέτρα. Το έχει σκεφτεί, σκεφτεί κανείς την απειλή που έχουμε από αυτό το κομμάτι? Ενώ εμείς έχουμε τα ΠΑΘ, τα οποία είναι λίγο πιο ελαφριά, αν θυμάμαι καλά. Τα ΠΑΘ. Πόσα ΠΑΘ έχεις και πού είναι αυτά? Σε σχέση με αυτά που έχει ο Τούρκος, τα έχει ακριβώς απέναντι στην περιοχή της αντιπαράθεσης. Επίσης, να ξέρετε ότι το προσφυγικό είναι καθαρά θέμα βούλησης Τουρκίας. Ήμουν εθνικός αντιπρόσωπος που χειρίστηκα τα θέματα στο ΝΑΤΟ το 2016, από το Φεβρουάριο, που πήρε απόφαση ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο πρόεδρος της Τουρκίας και η πρόεδρος της Καγκελάριου της Γερμανίας, να σταματήσουν οι ροές. Και θα έρχονταν το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ένα αντιτορπιλικό 135-140 μέτρων, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε ποτέ να μπει ανάμεσα από τη Λέσβο και από την Τουρκία, ανάμεσα από τη Χίο. Ήταν πάντα δυτικά. Και απλώς άκουγε στο ραδιοτηλέφωνο τις κουβέντες που έγιναν. Ναι, ναι, το φτάσαμε 35.000 άτομα την εβδομάδα, μέχρι κάποια στιγμή που η Τουρκία να καταλάβει ότι τα καθημερινά report που έβγαιναν από την Ελλάδα, που μαζεύονταν, έγιναν σε απίστευτο συντονισμό και κάθε πρωί παρουσιαζόταν στο ΝΑΤΟ, στο αρχηγείο, στις Βρυξέλλες, στο στρατηγείο που ήμουν εγώ στη Μόνης, στον ΟΗΕ. Και κάθε μέρα λοιπόν η Τουρκία υφίστανε μια τεράστια πίεση διπλωματική ότι τι λέτε ρε παιδιά, τους συνεργάζεστε. Εδώ περάσανε αυτές τόσοι ακριβώς όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, και κόπηκαν οι ροές. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε, ο Ερντογκάν πιέζει και στη Λιβύη ότι αν δεν βρείτε λύση στη Λιβύη, αν δεν βρείτε τη λύση που λέω εγώ στη Λιβύη, τώρα που καλοκαιριάζει, και σκεφτείτε το αυτό, τώρα που καλοκαιριάζει, Ιταλία, Γαλλία, ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τα λεφούσια που θα έρθουν.